Γεια σας, ονομάζομαι Ξενοφών Κουτσουλιάς. Είμαστε για άλλη μια φορά στο Hercules Athletic and Fitness Center της Κίου, στο κέντρο της πόλης της Κίου. Σήμερα θα παρουσιάσουμε το Body Condition. Το Body Condition είναι ένα ομαδικό πρόγραμμα στο γυμναστήριο του Ηρακλής της Κίου, το οποίο η ιδιαιτερότητά του είναι ότι χρησιμοποιούμε διαφόρων ειδών εξοπλισμό. Χρησιμοποιούμε σε κάθε μάθημα κάτι διαφορετικό. Έχουμε χρησιμοποιήσει από μικρή μπάλα, από μεγάλη μπάλα, από μόνο βάρος σώματος, από step, από βάρη, από TRX, από πιλάτες ring. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε και θα σας δείξουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ασκησιολόγιο, το οποίο γίνεται μόνο με τη χρήση πετσέτας. Γενικά η νοοτροπία μας είναι ότι προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε και να δείχνουμε ασκησιολόγια, τα οποία μπορεί ο κάθε ασκούμενος, ο κάθε αθλούμενος να τα κάνει πάρα πολύ εύκολα, σπίτι του, μόνος του, με τη χρήση απλών υλικών, όπως παραδείγματος χάρη μια πετσέτα. Λίγα λόγια για το πρόγραμμα αυτό και για την ιδιαιτερότητα του ασκησιολογίου είναι ότι απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολα κατανοητό. Μπορεί να το υποτιμήσουμε λίγο στην αρχή, αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ αποδοτικό. Σκοπός μας είναι να γυμνάσουμε την πάνω μοίρα της πλάτης, την νομική ζώνη, να δώσουμε μεγάλο εύρος κίνησης στις αρθρώσεις και να καταφέρουμε τη μυϊκή ενδυνάμωση. Δεν είναι για καύσεις λίπους, δεν είναι για αερόβια προπόνηση. Σκοπός του είναι να καταφέρουμε να πάμε στοχευμένα σε κάποιες μυϊκές ομάδες και να στείλουμε αίμα σε αυτές. Πάμε να δείξουμε με τα κορίτσια το ασκησιολόγιο και θα μας χαροποιήσει λίγο να το δουλέψετε και λίγο μαζί μας. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τη Γιάννα, με την Κωνσταντίνα, με τη Μαρία και με την Όλγα και θα σας δείξω το ασκησιολόγιο με την πετσέτα που σας είπαμε προηγουμένως. Πάμε κορίτσια να ξεκινήσουμε. Πιάστε μου την πετσέτα πολύ ανοιχτά και θέλω από όλες να μείνει τεντωμένη η πετσέτα. Όσο πιο τεντωμένη είναι, τόσο πιο μεγάλη είναι η υγροποίηση στους μυς. Και πάμε να κάνουμε απλές προτάσεις μπροστά τα χέρια μέχρι το ύψος του κεφαλιού. Ανάλογα την κινητικότητα του ασκούμενου, φέρνουμε τα χέρια όσο πιο ψηλά γίνεται. Αν κάποιος ασκούμενος έχει κάποιες βραχυμένες μυς στο θώρακα, φέρνουμε τα χέρια πιο χαμηλά. Πάρα πολύ ωραία, για ζέσταμα κορίτσια. Πάμε να κάνουμε κάμψεις του κεφάλου, πολύ εύκολη άσκηση, να βάλουμε λίγο σε κίνηση του σώμου και του αγκώνου. Πάρα πολύ ωραία. Φέρτε μου το σκύρτο στα χέρια και πιέστε με ψηλά. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ εύκολα. Ζέσταμα. Ήδη θέτουμε στην κίνηση του σώμου και κάποιο άνθρωπο ο οποίο έχει βραχυμένου θωρακικού, βραχυμένου ομοπλάτου, είναι μια πρόκληση για αυτό. Μείνετε κορίτσια και πάμε να κάνουμε απλά καθίσματα. Πατήστε μου καλά τη φτέρνα και κατεβείτε χαμηλά. Πάρα πολύ εύκολα. Το βάρο πάντα στη φτέρνα, πίσω η λεκάνη. Και πάμε να συνδυάσουμε. Και πιέστε με ψηλά, πάρα πολύ. Και πιέστε ψηλά. Κάντε με ακόμα 4 επαναλήψεις. 3, 2, πάρα πολύ. Και πάμε να προσεγγίσουμε λίγο το έδαφος. Μείνετε, κατεβείτε χαμηλά, φέρτε μου και πιέστε ψηλά. Και ξανά. Και 1, και 2, και 3, και 4. Άλλη μια φορά. 2, 3, 4. Μείνετε, ελάτε σε θέση προέκυψης. Ωραία. Επίσης μοβιλική στήλη. Και πιέστε πίσω. Πιέστε πίσω. Πάρα πολύ ωραία άσκηση για να γυμνάσουμε το πάνω και το πίσω μέρος της πλάτης. Κλείνω και ανοίγω με πλάτη. 2 φορές ακόμα. Για να το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο, για να προκαλέσουμε λίγο την κινητικότητα πίσω από το κεφάλι. Μια λίγο πιο εξειδικευμένη άσκηση που είναι αρκετά δύσκολη για ανθρώπους που έχουν βραχυμένους θωρακικούς. Τέλεια κορίτσια. Βάλτε μου και λίγο κίνηση στα πόδια λίγο. Καθώς κατεβαίνετε, φέρτε μου μπροστά από το κεφάλι την πετσέτα και λυγίστε για τον τόσο τα πόδια. Αυτό είναι. Πολύ ωραία άσκηση για το πάνω μέρος της πλάτης. Τέλος κορίτσια, χαλαρώστε. Πάμε να κατέβουμε χαμηλά. Κατεβείτε χαμηλά, βγείτε σε μια σανίδα. Φέρτε μου τα χέρια πίσω από την πετσέτα. Ωραία. Και πάμε να κουμπίσουμε μπροστά με το ένα και με το άλλο. Σανίδα με κίνηση, κρατάω πάρα πολύ σκεπτά την κοιλιά μου. Προσπαθώ να είναι ακίνητη μπλεκάνη. 2 φορές ακόμα, άλλη μία, τέλεια. Χαλαρώστε, πάμε να ξαπλώσουμε πάνω στο στρώμα. Ωραία, ξαπλώστε κορίτσια χαμηλά. Κρατήστε μου τεντωμένα τα πόδια, φέρτε πετσέτα πίσω από το κεφάλι και πάμε να ανέβουμε. Ανεβαίνω και φέρνω την πετσέτα πάνω από το κεφάλι με ευθεία τη σπονδυλική στήλη και κατεβαίνω αργά σπόνδυλο-σπόνδυλο. Άλλη μια φορά, ανεβαίνω, χέρια πίσω, πολύ ωραία και στο θώρακα, κατεβαίνω, κάντε μου άλλη μία, ανεβείτε. Και μείνετε. Λυγίστε με όλα αυτά τα γόνατα, φέρτε πετσέτα μπροστά και πάμε να κουμπίσουμε από τη μία και να κουμπίσουμε από την άλλη. Πολύ ωραία άσκηση για στροφές στη θωρακική μοίρα, στο θώρακα. Τέλεια. Ξαπλώστε, φέρτε μου πετσέτα πίσω από το κεφάλι. Λυγίστε με τα γόνατα, απλά ροκανίσματα. Προσπαθήστε
να επιμηκύνεται τον Αθιένα να μην ακουμπάει το πηγούνι στο στήθος. Άλλες δύο φορές, άλλη μία εκπνοή στο δύσκολο κομμάτι, εισπνοή στο εύκολο. Τέλος, μείνετε χαμηλά, πάτε μου πετσέτα στο αριστερό σας πόδι, πατήστε την πετσέτα. Τέλεια, και πάμε για σκησολόγιο για γλουτούς του επίσης μοιραίους. Ανεβάστε πάνω τη λεκάνη, μείνετε και πάμε να τεντώσουμε και να λυγίσουμε το αριστερό πόδι. Τεντώνω και λυγίζω. Τρεις φορές το θέλω ακόμα. Προσοχή εδώ πέρα να μένει η λεκάνη ψηλά και να μένουν τα λαγόνια σε μία θέση, δηλαδή να μην στρίβει η λεκάνη. Τέλος κορίτσια, τέλος, χαλαρώστε. Ελάτε πάνω, πάμε να κάνουμε απλές απαγωγές. Πολύ δυνατά το αριστερό, όλο το βάρος στη φτέρνα. Και πάμε, ανοίγουμε στο πλάι, προοδευτικά κατεβαίνουμε, γιατί δεν είναι εύκολη άσκηση. Στην αρχή έχουμε μικρή κίνηση, μικρό εύρος, και όσο το σώμα συνηθίζει και χτίζει άμυνες, κατεβαίνουμε και όλο και χαμηλά. Άλλη μια επανάληψη, πάρα πολύ ωραία. Κρατήστε μου ισομετρικά λυγισμένο το αριστερό και πάμε να κάνουμε ημικύκλια. Φέρτε με το πόδι μπροστά, κύκλο πίσω και μπροστά. Δουλεύει πάρα πολύ ωραία και ο τετρακέφαλος και ο γλουτός στο πόδι που είναι λυγισμένο. Άλλο ένα κύκλο θέλω. Προβολές πίσω στο ίδιο πόδι. Προβολή και επιστρέφω. Ακριβώς οι ίδιοι κανόνες, μοιράζω το βάρος στο πέλμα μου, το γόνατό μου είναι σε μία ευθεία με τη φτέρνα. Και κατεβαίνω όσο χαμηλά μπορώ, αρκεί να το κάνω με σωστή τεχνική. Μείνετε λίγο χαμηλά, πιέστε μου για 3, για 2, για 1, ανεβείτε, χαλαρώστε. Επαναλαμβάνουμε το σκησολόγιο στο άλλο πόδι με ακριβώς την ίδια νοοτροπία. Ευχαριστούμε πολύ.